Παιδιά, καλημέρα σας. Είμαι η κυρία Αλεξάνδρα Σαγρή. Μαζί σήμερα θα κάνουμε κοινωνική και πολιτική αγωγή έκτης τάξης και θα μιλήσουμε για τις λειτουργίες της κρατικής εξουσίας και το ελληνικό σύνταγμα. Είμαστε έτοιμοι? Θέλω την καλύτερη διάθεσή σας. Θέλω πραγματικά διάθεση συμμετοχής και ξεκινάμε. Θέλω να σας θυμίσω, πριν πάω συγκεκριμένα στο σημερινό μας μάθημα και στο περιεχόμενό του, ποιο είναι το πολίτευμα το οποίο έχουμε εδώ στην Ελλάδα, στον ελληνικό χώρο. Θα μου πείτε, θα μου θυμίσετε, ποιο είναι το πολίτευμά μας, παιδιά. Να σας ακούσω. Έλα, Άννα μου. Πολύ ωραία. Έτσι, μπράβο, Άννα. Παιδιά, σας θυμίζω ότι το πολίτευμα της Ελλάδας είναι προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Σας θυμίζω ότι αρχηγός του ελληνικού κράτους είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος όμως έχει περιορισμένες πολιτικές αρμοδιότητες. Αυτός όμως που ασκεί τη διοίκηση του κράτους και είναι ο υπεύθυνος της διοίκησης του κράτους, του ελληνικού κράτους, είναι ο Πρωθυπουργός. Προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι το ελληνικό μας πολίτευμα. Αφού έχουμε αυτό στο κέντρο του μυαλού μας, πάμε να μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό. Ξέρετε, παιδιά, η κοινωνική και πολιτική αγωγή έχει έναν ευρύτερο στόχο, εκτός από το να μας διδάξει πράγματα τα οποία αφορούν στην καθημερινή μας ζωή, στην καθημερινή κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα, έχει στόχο να μας ενδυναμώσει σε μία διαδικασία του να γνωρίζουμε πώς διοικείται το κράτος, η χώρα μας, του να γνωρίζουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας και είμαστε ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις λειτουργίες της κρατικής εξουσίας αρχικά. Σε κάθε, παιδιά, δημοκρατικό πολίτευμα, η κυβέρνηση πρέπει να φροντίζει για την ομαλή λειτουργία του κράτους, για το πώς το κράτος θα λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά για τα συμφέροντα των πολιτών του. Η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία πρέπει να φροντίζει και για την πρόοδο των πολιτών. Και σε αυτό το σημείο, παιδιά, θα προσεγγίσουμε τις τρεις κρατικές εξουσίες στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, λοιπόν, η κρατική εξουσία ασκείται με τρεις διαφορετικές λειτουργίες. Πρώτον, θα θυμάστε, παιδιά, την νομοθετική λειτουργία. Δεύτερον, την εκτελεστική. Και τρίτον, τη δικαστική, που θα τις προσεγγίσουμε και θα τις αναλύσουμε μία προς μία, για να μπορέσετε να καταλάβετε ποιος είναι ο ρόλος και ποια είναι η ουσία της κάθε μίας. Τρεις, λοιπόν, λειτουργίες της κρατικής εξουσίας. Η νομοθετική, η εκτελεστική και η δικαστική. Πάμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Παιδιά, πρώτη, η νομοθετική εξουσία. Τι εννοούμε, παιδιά, όταν λέμε νομοθετική εξουσία? Θα μου πεις, Μέρη, νομοθετική εξουσία. Νομοθετώ. Είναι μία σύνθετη λέξη. Ναι, Μερούλα, πες μου. Πολύ ωραία. Να ακούσω λιγάκι κι άλλους. Να μου πει ο Στέφανος. Πολύ ενδιαφέρον. Παιδιά, είστε πολύ κοντά. Η νομοθετική εξουσία ασκείται από τη Βουλή. Και τη Βουλή, ποιοι την αποτελούν, παιδιά? Ποιοι βρίσκονται στη Βουλή οι οποίοι ασκούν νομοθετική εξουσία? Πες μου, Βαγγέλη. Πάρα πολύ ωραία. Οι βουλευτές μας. Τη νομοθετική, λοιπόν, εξουσία ασκεί η Βουλή με τους βουλευτές μας, καθώς η Βουλή αποτελείται από 300 βουλευτές, 300 εκπροσώπους του ελληνικού λαού στο ελληνικό κοινοβούλιο. Στη Βουλή, λοιπόν, τι κάνουν, παιδιά, οι βουλευτές? Ασκούν, είπαμε, νομοθετική εξουσία. Δηλαδή, όπως πολύ ωραία μου είπατε προηγουμένως,
αποφασίζουν για τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία. Συζητούν και αποφασίζουν για ζητήματα όπως είναι η εκπαίδευση, όπως είναι η υγεία, όπως είναι η εξωτερική πολιτική, όπως είναι άλλα πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία μας αφορούν ως πολίτες της ελληνικής κοινωνίας. Ένα, συζητούν και αποφασίζουν για τα μεγάλα ζητήματα. Δύο, παιδιά, μελετούν και ψηφίζουν νόμους. Αυτή είναι η νομοθετική εξουσία. Μελετούν και ψηφίζουν τους νόμους του κράτους. Και τρίτον, ελέγχουν το έργο της κυβέρνησης. Ελέγχουν αν ο Πρωθυπουργός, αν οι υπουργοί της κυβέρνησης κάνουν σωστά τη δουλειά τους, αν επιτελούν σωστά το έργο τους. Αυτός είναι ο ρόλος της πρώτης κρατικής εξουσίας, της νομοθετικής εξουσίας. Την νομοθετική εξουσία, λοιπόν, παιδιά, την ασκούν η Βουλή με τους 300 βουλευτές και εκπροσώπους του λαού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι συζητούν και αποφασίζουν για τα πάρα πολύ μεγάλα και σοβαρά ζητήματα και μελετούν και ψηφίζουν νόμους, ενώ ελέγχουν το έργο της κυβέρνησης και των υπουργών της. Τους νόμους αυτούς που μελετώνται και ψηφίζονται, τους υπογράφει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και αρχηγός του κράτους μας. Άρα, θυμόμαστε την πρώτη κρατική εξουσία, την νομοθετική, και πάμε στη δεύτερη, που είναι η εκτελεστική εξουσία. Η εκτελεστική εξουσία, παιδιά, ασκείται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ένα, και την κυβέρνηση. Είπαμε νομοθετική εξουσία από τη Βουλή, που συντάσσει και ψηφίζει νόμους, που τους υπογράφει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η εκτελεστική εξουσία εκτελεί, εκτελεστική, και ασκείται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση με ποιον κυβερνά, παιδιά, θα μου πείτε. Από ποιους απαρτίζεται και ποιους αποτελείται η κυβέρνηση, θα μου πει ο Χρήστος. Έτσι, μπράβο. Η κυβέρνηση, Χρήστο, όπως πολύ σωστά είπες, παιδιά, κυβερνά με τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς. Κάθε υπουργός ασχολείται με τα θέματα του Υπουργείου στο οποίο είναι υπεύθυνος. Υπάρχει ο Υπουργός που είναι υπεύθυνος για την παιδεία, ο Υπουργός Παιδείας. Υπάρχει ο Υπουργός που είναι υπεύθυνος για την υγεία, ο Υπουργός Υγείας. Υπάρχει ο Υπουργός που είναι υπεύθυνος για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και τις σχέσεις μας με τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι ο Υπουργός της εξωτερικής πολιτικής. Κάθε Υπουργός έχει το χαρτοφυλάκιό του, έχει τις αρμοδιότητες του και είναι υπεύθυνες για αυτά. Γι' αυτό. Ο Πρωθυπουργός είναι ο πρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος ελέγχει και συντονίζει το έργο των υπουργών. Είναι, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας οι υπεύθυνοι της εκτελεστικής εξουσίας. Νομοθετική, εκτελεστική εξουσία, και πάμε στην τρίτη μορφή κρατικής εξουσίας, που είναι η δικαστική εξουσία, παιδιά. Και όταν λέμε δικαστική εξουσία, τι έρχεται στο μυαλό σας, παιδιά, θα μου πει ο ταξιάρχης. Έτσι, μπράβο, τα δικαστήρια. Πότε, παιδιά, πηγαίνει κάποιος, πότε χρειάζεται κάποιος να απευθυνθεί στα δικαστήρια και στη λεγόμενη τρίτη μορφή κρατικής εξουσίας, τη δικαστική? Όταν θέλει να επιλύσει τις διαφορές του. Οι άνθρωποι, λοιπόν, καταφεύγουν στα δικαστήρια για να λύσουν διαφορές είτε με την πολιτεία, είτε με τους συμπολίτες τους. Σε ένα δημοκρατικό κράτος, με κανόνες, όταν οι πολίτες παραβιάζουν, παιδιά, τους νόμους, παραβαίνουν τους κανόνες δικαίου, τότε πραγματικά οφείλουν να απευθυνθούν στη δικαιοσύνη. Και οφείλει η δικαιοσύνη να αποδώσει τις ευθύνες. Οφείλει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Όταν, λοιπόν, κάποιος έχει προβεί σε κάποια παράνομη πράξη, όπως κλοπή, όπως μια οικονομική απάτη ή άλλες παράνομες πράξεις, οφείλει, παιδιά, η δικαιοσύνη να αναλάβει το ρόλο της, οφείλει η δικαιοσύνη να μπορέσει να επιτελέσει το έργο της, που δεν είναι άλλο από το να αποδώσει ευθύνη σε αυτό το αδίκημα. Η δικαστική εξουσία είναι η τρίτη μορφή κρατικής εξουσίας
και ανακεφαλαιώνουμε λέγοντας τρεις μορφές κρατικής εξουσίας. Η νομοθετική εξουσία, η οποία ασκείται από τη Βουλή και τους βουλευτές μας που νομοθετούν, ψηφίζουν νόμους που τους υπογράφει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η εκτελεστική εξουσία, είναι η εκτελεστική εξουσία με υπεύθυνο και αρχηγό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό, που συντονίζει το έργο των υπουργών του, που ο καθένας έχει το χαρτοφυλάκιό του και δρά και εκτελεί στο αντικείμενο που είναι υπεύθυνος, και τη δικαστική εξουσία, που είναι τα δικαστήρια, όπου πραγματικά καταφεύγουμε για να λύσουμε τις διαφορές μας, τις όποιες διαφορές μας, είτε με την πολιτεία, είτε με τους συμπολίτες μας. Τρεις μορφές κρατικής εξουσίας, παιδιά, που πραγματικά αξίζει να μείνουν στο μυαλό μας, έτσι ώστε να γνωρίζουμε τη δομή της ελληνικής κρατικής εξουσίας, τη δομή, και να ξέρουμε ακριβώς ποιοι μας διοικούν, ποιοι αποφασίζουν και πού πρέπει να απευθυνθούμε. Το Ελληνικό Σύνταγμα, αφού μιλήσαμε για την κρατική εξουσία, αφού μιλήσαμε για τις μορφές της και τις λειτουργίες της, θα μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, για το Ελληνικό Σύνταγμα. Ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο του δημοκρατικού πολιτεύματος, του πολιτεύματός μας, είναι το Ελληνικό Σύνταγμα, παιδιά. Είναι ο ανώτερος νόμος του ελληνικού κράτους. Το Ελληνικό Σύνταγμα, κρατήστε το, ο ανώτερος νόμος του ελληνικού κράτους. Εκεί, στο Ελληνικό Σύνταγμα, στηρίζονται όλοι οι υπόλοιποι νόμοι της ελληνικής πολιτείας. Στο Ελληνικό Σύνταγμα. Ξέρετε, παιδιά, πόσα άρθρα έχει το Ελληνικό Σύνταγμα. Μπορείτε να προσεγγίσετε έστω και στο περίπου. Παιδιά, θα σας το πω. 120 άρθρα περιλαμβάνει το Ελληνικό Σύνταγμα, που επαναλαμβάνω ότι είναι ο ανώτερος νόμος του ελληνικού κράτους. Και θα θυμάστε ότι το Ελληνικό Σύνταγμα κάνει το εξής. Καθορίζει τη μορφή του πολιτεύματος, ρυθμίζει την οργάνωση, παιδιά, και τις λειτουργίες της πολιτείας και κατοχυρώνει ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών. Θα σας τα αναλύσω και θα είμαι πιο συγκεκριμένη σε αυτό το σημείο, γιατί αξίζει να δώσουμε έμφαση και σημασία πραγματικά στο Ελληνικό Σύνταγμα και στο τι ακριβώς εκείνο συντελεί. Καθορίζει τη μορφή του πολιτεύματος και τις πρωταρχικές υποχρεώσεις της πολιτείας, του κράτους, απέναντι στους πολίτες. Σεβασμός και προστασία της αξίας του ανθρώπου. Ειρήνη, δικαιοσύνη και ανάπτυξη φιλικών σχέσεων με άλλα κράτη και λαούς. Καθορίζει το Ελληνικό Σύνταγμα, λοιπόν, τη μορφή του πολιτεύματός μας, αλλά και πολύ βασικές υποχρεώσεις της πολιτείας. Δεύτερον, ρυθμίζει την οργάνωση και τις λειτουργίες της πολιτείας. Και τρίτο πολύ σημαντικό, κατοχυρώνει, παιδιά, τα ατομικά, τα κοινωνικά, τα πολιτικά δικαιώματα των πολιτών, αλλά και τις υποχρεώσεις τους. Γιατί οι πολίτες του ελληνικού κράτους, αλλά και όλων των κρατών, έχουν δικαιώματα ατομικά, δικαιώματα πολιτικά, δικαιώματα κοινωνικά, αλλά έχουν όμως και υποχρεώσεις, στις οποίες πρέπει να είναι εντάξει, και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους πρέπει κάποιος να τα διασφαλίζει. Ποιος τα διασφαλίζει? Το Ελληνικό Σύνταγμα, ο ανώτερος νόμος του κράτους, ο οποίος, όπως είπαμε, καθορίζει τη μορφή του πολιτεύματος, ρυθμίζει την οργάνωση και τις λειτουργίες της πολιτείας, αλλά και κατοχυρώνει πολύ σημαντικά δικαιώματα του ατόμου, κοινωνικά, πολιτικά και φυσικά τις υποχρεώσεις του. Τις υποχρεώσεις των πολιτών απέναντι στο κράτος και την πολιτεία. Όλοι οι νόμοι, παιδιά, οι οποίοι ψηφίζονται από τη Βουλή, από τους βουλευτές μας, τους 300, όπως είδαμε, εκπροσώπους του Ελληνικού Κοινοβουλίου, πρέπει να είναι σύμφωνοι με το Ελληνικό Σύνταγμα. Πρέπει να είναι σύμφωνοι, παιδιά, με το Ελληνικό Σύνταγμα, γιατί?
για να μην θεωρούνται αντισυνταγματικοί, εκτός δηλαδή του πλαισίου του συντάγματος, πρέπει να είναι σύμφωνοι με το Σύνταγμα για να μην ακυρωθούν. Για να μην τους ακυρώσει το Συμβούλιο της Επικρατείας και θεωρηθούν αντισυνταγματικοί, εκτός πλαισίου του Συντάγματος. Άρα και λοιπόν, αυτό που θέλω να σας μείνει σήμερα είναι ότι στο Σύνταγμα στηρίζονται όλοι οι νόμοι του κράτους, ότι το Σύνταγμα είναι ο ανώτερος νόμος του κράτους με 120 άρθρα, καθορίζει τη μορφή του πολιτεύματος, τις λειτουργίες και την οργάνωση του κράτους και της πολιτείας, διασφαλίζει τα ατομικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα των ατόμων, αλλά και τις υποχρεώσεις τους. Και όλοι οι νόμοι που ψηφίζονται πρέπει να είναι σύμφωνοι με το Ελληνικό Σύνταγμα, παιδιά. Όλοι. Παιδιά, σε αυτό το σημείο και πριν ολοκληρώσουμε αυτό το ταξίδι μας στις λειτουργίες της κρατικής εξουσίας και στο Ελληνικό Σύνταγμα, θέλω να σας παραθέσω τη φράση του Μακρυγιάννη, αυτού του φοβερού πολιτικού στρατηγού, οπλαρχηγού της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, και να σας πω ότι η χώρα μας δεν είχε πάντοτε σύνταγμα. Τότε ο Μακρυγιάννης ήταν αυτός που πρωτοστάτησε στην επανάσταση του λαού, σε αυτό το λαϊκό κίνημα, για ποιο πράγμα. Πρωτοστάτησε και συνετέλεσε ο Μακρυγιάννης μαζί με το υπόλοιπο λαϊκό κίνημα για την παραχώρηση συντάγματος το 1843, την 3η του Σεπτέμβρη, στον ελληνικό λαό από τον τότε βασιλιά Όθωνα, όπως θα μάθετε στα επόμενα κεφάλαια της ιστορίας σας. Και έλεγε ο Μακρυγιάννης, για να δείτε τη σημασία και την αξία του συντάγματος, «Δεν ήθελα χρήματα και βιό. Ήθελα σύνταμα δια την πατρίδα μου να κυβερνηθεί με νόμους και όχι με το έτσι θέλω». Αυτή η φράση συμπυκνώνει την αξία, την ουσία του Ελληνικού Συντάγματος, του απότερου νόμου όλων, στον οποίο στηρίζονται όλοι οι νόμοι του κράτους. Εδώ λοιπόν, παιδιά, κλείνει η ενότητά μας με τις λειτουργίες της κρατικής εξουσίας, νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική, με το Ελληνικό Σύνταγμα και την ουσία και την αξία του, καθώς και τις λειτουργίες και την ευθύνη που φέρει. Και αυτό που θέλω να κλείσω, με αυτό που θέλω να κλείσω είναι λέγοντάς σας ότι η πολιτική συμμετοχή, η πολιτική γνώση είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας, πρέπει να γνωρίζουμε τις υποχρεώσεις μας, πρέπει να γνωρίζουμε το πολίτευμά μας, έτσι ώστε ως υπεύθυνοι και συνειδητοποιημένοι πολίτες να ξέρουμε ακριβώς το τι πρέπει να κάνουμε, πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε και να συντελέσουμε στην ενδυνάμωση της δημοκρατίας μας. Μέχρι την επόμενη φορά και μέχρι να σας δώσω το έναυσμα να ψάξετε και να μελετήσετε περισσότερο για το Ελληνικό Σύνταγμα και τους νόμους που το απαρτίζουν, θέλω να σας στείλω πολλούς χαιρετισμούς, να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σε όλους! Thank you.